Λίγες μόλις ημέρες μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας Ελπής, ο καιρός θα παρουσιάσει εκ νέου μεταβολή. Να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλησπέρα σας, κύριε Λαγουβάρδε, σας ευχαριστούμε θερμά για τη σύνδεση αυτή. Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, εκ νέου μεταβολή με τι χαρακτηριστικά όμως? Η ελπίδα έχει τελειώσει, την έχουμε αφήσει πίσω μας. Μιλάμε άρα για ένα νέο σύστημα, έτσι? Ακριβώς, ένα νέο σύστημα το οποίο είναι με νοτιάδες και έχει σχετικά υπιότερες θερμοκρασίες, κυρίως στα νότια. Θα έχουμε κάποια χιόνια στην ηπειρωτική χώρα, σε σχετικά χαμηλά υψώματα, ίσως στην Ήπειρο και στις περιοχές Θεσσαλίας, όπως και σε κάποιες περιοχές της Πελοποννήσου, αλλά τουλάχιστον στην Κρήτη αυτό που περιμένουμε είναι βροχές. Νοτιάδες, νοτιοδυτικούς ανέμους το Σάββατο, αρκετά ενισχυμένους, αλλά και με πολλές βροχές από το μεσημέρι και μετά, γιατί το πρώτο αυτό πέρασμα του χαμηλού θα δώσει αρκετές βροχές και στη Δυτική και στη Νότια Κρήτη. Θα βρέξει στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού. Mm-hmm. Θέλει προσοχή, γιατί φαίνονται αρκετά μεγάλα ύψη βροχής κάποιες στιγμές το μεσημέρι προς το απόγευμα και μέχρι το βράδυ. Άρα το φαινόμενο ξεκινά από αύριο το μεσημέρι, εντείνεται και συνεχίζεται μέχρι το βράδυ, έτσι? Μέχρι το βράδυ ακριβώς, ναι. Με νοτιάδες ακόμα. Σιγά σιγά όμως που θα φύγει το χαμηλό προς τα ανατολικά, mm-hmm. θα γυρίσουν οι άνεμοι βορειάδες και θα έχουμε πλέον αρκετά φαινόμενα και την Κυριακή. Τώρα για την Κυριακή είμαστε ακόμα λίγο επιφυλακτικοί να δούμε πώς ακριβώς θα κινηθεί το χαμηλό. Mm-hmm. Θα δώσει όμως αρκετά φαινόμενα και την Κυριακή. Πιθανότητα να είναι πάλι τα πιο έντονα στα δυτικά. Και μάλιστα στην Δυτική Κρήτη και με αρκετά ενισχυμένου του βορειάδε πλέον. Θα πέσει η θερμοκρασία βέβαια, κατά 4 με 5 βαθμού προ τι μέγιστε, γιατί το Σάββατο θα έχουμε αρκετά υψηλέ θερμοκρασίε. Mm-hmm. Και επομένω θέλει προσοχή και για την ποσότητα τη βροχή που θα πέσει σε αρκετέ περιοχέ, αλλά και γιατί επίση έχουν και χιόνι και σίγουρα αυτό θα επιβαρύνει περισσότερο με τη βροχή που θα πέσει, πιθανό να έχουν πιο έντονη απορροή. Ακριβώ εκεί θα σα πήγαινα, χιόνι. Διότι στα χαμηλότερα υψόμετρα θα έχουμε και το λιώσιμο του χιονιού. Άρα συσσόρευση υδάτων, άρα κίνδυνο για πλημμυρικά θέλει φαινόμενα. Προσοχή. Θέλει προσοχή. Γιατί και το νερό που θα πέσει πέρα από το χιόνι, και χιόνι δηλαδή να μην υπήρχε, mm-hmm. το νερό που φαίνεται να πέφτει φαίνεται αρκετό. Δηλαδή ικανό να δημιουργήσει τοπικά και προβλήματα και θέλει πάση προσοχή. Επιδεινώνει την κατάσταση από τη χιονόστασή. Να πω ότι δεν αναμένονται νέες χιονοπτώσεις πάρα πολύ σε πολύ μεγάλα υψόμετρα, μόνο σε μη κατοικημένες περιοχές, οριακά ίσως σε κάποια πολύ ψηλά σημεία. Επομένως δεν θα είναι θέμα πλέον το χιόνι, αλλά είναι η βροχή. Και να πούμε ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι πιθανότατα να έχουμε και αρκετές βροχές και και την εβδομάδα που θα ξεκινήσει προς τα μέσα της. Πιθανόν αρκετές βροχές, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Mm-hmm. Ας προσέξουμε το Σαββατοκύριακο για τις βροχές, γιατί πιθανόν και τόσο κόσμο θέλει να μετακινηθεί, να πάει να δει χιόνια. Ας προσέξουν λίγο στις μετακινήσεις, γιατί κατά τόπους έχουμε έντονες βροχοπτώσεις. Κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι οι ώρες εκείνες που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή? Κοιτάξτε, δεν είναι πάντα εύκολο να βρούμε τον τέλειο χρονισμό να. Και στην πρόγνωση. Και έγινε και πρόσφατα και μεγάλη συζήτηση και γι' αυτό. Εντάξει, κατά προσέγγιση πάντα, εγώ σας το θέτω το ερώτημα. Μεσημέρι και μετά θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα. Θα είναι αρκετά έντονα όλο το δεύτερο μισό του Σαββάτου, δηλαδή το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Και εκ νέου θα έχουμε φαινόμενα μέσα στην Κυριακή. Η εκτίμησή μου είναι από το μεσημέρι απόγευμα τη Κυριακή θα έχουν και εκτόνωση των φαινομένων. Μόνο θα έλεγα ένα 24ωρο συνολικά. Δεν θα έχει συνεχώ και στο ίδια σημείο την ίδια ένταση. Αλλά μια αρκετά έτσι σημαντική κακοκαιρία θα την έλεγα. Θα επηρεάσει και τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, οπότε θέλει αρκετή προσοχή. Μια κακοκαιρία η οποία θα έχει ανάπαυλες και ανοίγματα, αν μπορώ να το θέσω με αυτόν τον τρόπο, συνολικά για τη χώρα ρωτώ. Κοιτάξτε, στη χώρα τα φαινόμενα στην υπηρετική χώρα θα περιοριστούν από το απόγευμα του Σαββάτου. Mm-hmm. Από το απόγευμα του Σαββάτου βράδυ και την Κυριακή τα περισσότερα πλέον φαινόμενα θα είναι σε αυτό το νότιο τμήμα της χώρας μας, που περιλαμβάνει δηλαδή το τμήμα των Κυκλάδων, της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Εκεί πέρα θα είναι τα φαινόμενα την Κυριακή. Από εκεί πέρα θα ανοίξει ο καιρός και περιμένουμε νέα συστήματα από την εβδομάδα που ξεκινάει. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.